Πάμε από Αλέκο σε Αλέκο. Δώστε μου τον Αλέκο Καρίτσα. Λοιπόν, Αλέκο, εδώ του έχω κάνει ένα πρόχειρο υπολογισμό χρηματικών εισρωών του Χρυσοβασίλη στον Μπας Γιάννενα και έχω βγάλει ένα ποσό 6 εκατομμύρια πρόχειρα τελείως. Χρηματικές εισρωές από διάφορα δικαιώματα, από παίκτες. 300.000 ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Αλέκου Παπαδόπουλου, Κάργας, στον ΠΑΟΚ. Του κάναμε ένα πρόχειρο υπολογισμό εισρωές χρηματικές σχεδόν 6 εκατομμύρια το επόμενο διάστημα. Το ζήτημα όμως είναι οι εισρωές ποδοσφαιριστών που δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχουν. Φεύγουν όλοι, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να το ξαναλέω, και δεν έχουμε όχι μόνο βασικό κορμό, στο τέλος δεν θα μείνει κανένας ενδεκαδάτος. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Αλέκο? Τι εισπράττεις από την πόλη, τι λέει η πόλη καταρχάς? Τι λένε οι φίλοι? Καταρχάς, λίγο να το ξεχωρίσουμε, να μην εκτεθούμε. Δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση ότι ο Κάργας έχει πουληθεί ή ότι ο ΠΑΟΚ τον έχει πάρει. Ναι, όλες οι πληροφορίες. Απλά όλα τα site της Θεσσαλονίκης και οι εφημερίδες μιλάνε ότι η μεταγραφή είναι κλείσει, έχει κλείσει. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι το ότι ο Κάργας θέλει να φύγει. Και αυτό που πάλι είναι σίγουρο ότι ο Χριστοβασίλης λογικά, αν φέρει πρόταση, θα τον δώσει. Και αν αυτή η πρόταση είναι από τον ΠΑΟΚ, θα δοθεί στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν μπορεί να κάνει ίσως και διαφορετικά. Το συμβόλαιο του Κάργα τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι. Από το Δεκέμβριο έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του. Άρα, αν θα πουληθεί, πρέπει να πουληθεί τώρα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σκέλος της φυγής ή μεταγραφής Κάργα. Το δεύτερο σκέλος είναι το ότι ο Κάργας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι αρχηγός του Μπας Γιάννενα. Είχε μια εξαιρετική χρονιά. Δεν είχε προτάσεις μέχρι σήμερα. Πριν από κάποιες μέρες, σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης είπε ότι, διέψευσε μάλλον ότι έχει προτάσεις από τον ΠΑΟΚ, είπε ότι έγιναν κάποιες συζητήσεις, μέχρι εκεί δεν αναφέρθηκε καν σε επίσημη πρόταση και τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε από όλα τα site και τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει πρόταση και μάλιστα έχει κλείσει και η μεταγραφή. Θα το δείξει ο χρόνος βέβαια τι ισχύει από όλα αυτά. Το σίγουρο πάντως είναι το ότι αν υπάρξει πρόταση, ο Κάργας θα δοθεί. Μάλιστα, και κλείνει και η πόρτα εκεί. Είναι και αυτή... πολλά τα χρήματα, είναι 300.000. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Γιατί καλά κάνει ο Κάργας, επαγγελματίας. Είναι άνθρωπος, μια χαρά δεν κάνει. Το μέλλον κάνει. Όχι βέβαια. Όχι, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αλλά τι γίνεται με εμάς τώρα, με τον Μπας, με την ομάδα μας? Εδώ τώρα υπάρχουν δύο αναγνώσεις, Βλάση. Η μία λέει το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανικανότητα διαπραγμάτευσης στη διοίκηση, γιατί δεν μπορεί όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους να μην μπορεί κανείς να μείνει ή να πιστεί να μείνει ή έστω να πιστεί να υπογράψει, ούτως ώστε να πουληθεί μεν, αλλά να πάρει και η ΠΑΕ κάποια χρήματα. Δηλαδή θα μπορούσε ο Σάλεκας να ανανεώσει το συμβόλαιό του και να πάρει και ένα αντίτιμο από την μεταγραφή του η ΠΑΕ. Το είχε γίνει από πέρυσι πρόταση. Αυτός έλεγε συνέχεια ότι θα υπογράψω, δεν υπέγραψε ποτέ. Καλά έκανε, καθυστερούσε, ώσπου υπέγραψε στη Γερμανία και έφυγε. Εδώ βλέπουμε μια ανικανότητα, αν θέλει, τη διοίκηση, αν είναι ανικανότητα, πρόσεχε, γιατί υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση. Ώστε να μπορέσει να συντηρήσει τους παίκτες, ώστε να καρποθεί κάποια χρήματα ή έστω να μείνουν στην ομάδα, περίπτωση Κάργα, ώστε να τη βοηθήσουν την επόμενη χρονιά ή τις επόμενες χρονιές. Μπορεί να μην θέλει απ' την άλλη όμως η διοίκηση. Αυτό λοιπόν μπορεί να έχει μια ανικανότητα στο να διαπραγματεύεται. Η μία η ανάγνωση. Υπάρχει όμως και δεύτερη ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση λέει, Βλάση μου, το ότι μπορεί να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να διαπραγματευτεί. Και αυτό ίσως να είναι και το πιθανότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ να μην έχει τα χρήματα να ανανεώσει τα συμβόλαια. Ή να μην υπάρχουν χρήματα, να υπάρχουν οφειλές στους ποδοσφαιριστές, να μην μπορεί να τους ξοφλήσει τα χρήματα τα οποία τους χρωστάει. Δεν έχω κάτι τέτοιο έτσι, σαν λοιπόν, ρεπορτάζ. Έχεις κάτι τέτοιο σαν ρεπορτάζ, σαν πληροφόρηση? Σου λέω τις δύο αναγνώσεις που μπορεί που να έχουμε να από αυτές τις φυγές. Γιατί τα χρήματα που είπες εσύ είναι χρήματα τα οποία θα μπουν στο ταμείο της ΠΑΕ. Εννοείς, ναι, για τον πρόχειρο δεν τα έχουμε σήμερα. Έτσι είναι, ναι. Έτσι. Μελλοντικά θα μπουν, θα εισρεύσουν. 6 εκατομμύρια αν υπολογίσουμε δικαιώματα, αν τα δικαιώματα, πωλήσεις, Περαία, στοίχημα, Νόβα, πινακίδες και όλα αυτά. Αν κάνει ένα άθροισμα έτσι. Είναι που θα έρθουν. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει και η πιθανότητα αυτή τη στιγμή να μην έχει χρήματα ο πρόεδρος, ο Χριστοβασίλης, η διοίκηση, να μπορέσει να διαπραγματευτεί ανανεώσεις ή να μπορέσει να διαπραγματευτεί συμβόλαια που θα μπορούσαν να κλείσουν από τώρα για να μπορέσει και η ΠΑΕ να καρποθεί. Αυτές είναι οι δύο αναγνώσεις. Τι χρειάζεται να γίνει, τα ακούμε ενδιαφέρον. Τι χρειάζεται να γίνει τώρα, γιατί φεύγουν όλοι, στο τέλος δεν θα μείνει πραγματικά κανένας, ή αν μείνουν ένα-δύο θα μείνουν, και χρειαζόμαστε παίκτες ενδεκαδάτους, έτσι, για να μην κινδυνεύσουμε. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Αυτή τη στιγμή, όποιος φεύγει από τον Μπας Γιάννενα, λέει τα καλύτερα λόγια. Μιλάει για άριστα αποδυτήρια, για άλλες τις συνθήκες, μιλάει για τα πάντα. Έτσι. Και από τότε είναι όλα άριστα. Δεν μπορώ να καταλάβω, να αντιληφθώ ή δεν θέλω να το εκφράσω στη τελική ανάλυση, για ποιο λόγο θέλουν να φύγουν όλοι.
Δηλαδή όλοι είναι ευχαριστημένοι, αλλά όλοι με το που τελειώνει η σεζόν φεύγουνε. Ολοκληρώνονται και κάποιοι κύκλοι. Κάνει ένας μια καλή σεζόν στον Παζιά να θέλει να πάει να πάρει ακριβώς, κάποια χρήματα. Τι κύκλο δηλαδή πρόλαβε να κάνει ο Περέα. Να πάρει κάποια χρήματα. Τι κύκλο πρόλαβε να κάνει ο Σάλιακας. Αυτοί κάνουν καλά οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δεν τους κατηγορώ. Αλλά τι συμβαίνει είναι το θέμα. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα τώρα, πώς θα τους αντικαταστήσουμε όλους αυτούς, Αλέκο. Αυτό είναι το ζήτημα. Πρόσεχε να δεις. Εδώ πέρα ο Παζιά ένα φαίνεται ότι είναι μια ευκαιρία για όλους. Δηλαδή έρχονται εδώ πέρα για να αρπάξουν την ευκαιρία και καλά κάνουν. Έτσι. Αν ο Παζιάννα δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί όπως πρέπει, αυτό είναι θέμα του Παζιάννα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Βλάσιμο, τι μπορείς να κάνεις εάν δεν ρίξεις χρήματα για να μπορέσεις να φέρεις και να αντικαταστήσεις όχι καλύτερους, τουλάχιστον με εισάξιους ποδοσφαιριστές. Άντε και λίγο χειρότερος να πω εγώ. Εδώ πόσο χειρότερος. Εδώ πέρα τώρα έχεις μια ομάδα η οποία τερμάτισε στην έκτη θέση με αυτό το υλικό. Αυτό το υλικό τώρα φεύγει. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Μπορεί αυτό το υλικό να αντικατασταθεί και μάλιστα να ξανακάνει την ίδια πορεία. Την ίδια πορεία δεν θα την ξανακάνει στο υπογράφο. Όχι. Το θέμα είναι να μπορέσει να συντηρηθεί στην κατηγορία. Έχεις ένα προπονητή με δύο βοηθούς οι οποίοι δεν έχουν καμία παράσταση από υψηλό επίπεδο. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι ο καλύτερος όλων. Για να είναι ο καλύτερος όλων και να επιτύχει όμως, θα πρέπει να έχει και το ανάλογο υλικό. Αυτή τη στιγμή οι αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών που γίνονται σίγουρα δεν είναι ούτε οι προσδοκόμενες, αλλά ούτε και μπορούμε να πούμε ότι είναι εισάξιοι με τη μέχρι τώρα αγωνιστική τους προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Βέβαια, μπορούν να βγουν ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι ένα στίχημα. Είναι το στίχημα του Χριστοβασίλη. Ο οποίος έχει δείξει ότι έχει ικανότητα και στο τα κερδίζει να στείνει ομάδες. Και τα κερδίζει μέχρι τώρα. Με προπονητές. Αυτό που είπες για τα καλά αποδυτήρια, το πιστώνω στον Χριστοβασίλη. Εγώ το δίνω στον Χριστοβασίλη. Ο Χριστοβασίλης δεν εμπλέκεται. Ναι. Με προπονητές, με παίκτες και έτσι τα προπονητήρια, τα αποδυτήρια λειτουργούν κανονικά, πηγαίνουν θα κανονικά. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι επιλογές Χριστοβασίλη και οι συνθήκες που ο ίδιος ο Χριστοβασίλης διαμορφώνει στην ομάδα, αυτές οι καλές συνθήκες. Δεν θα διαφωνήσω. Και οι επιλογές του που έχουν πάει τον Παζιάννα εκεί που τον έχουν πάει είναι επίσης επιλογές Χριστοβασίλη που του το δίνω κι αυτό. Τώρα το ζήτημα είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Τι μπορεί να κάνει, τι θα κάνει για να συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία. Δεν θέλω εξάδα. Είναι δύσκολο ξανά. Δεν έχουμε, πώς να πω, τις δυνατότητες να είμαστε συνέχεια στην εξάδα. Φυσικά δεν είναι. Αλλά να μην κινδυνέψουμε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Χριστοβασίλη τη νέα χρονιά. Και εντάξει, αν έρθει και εξάδα, έρθει. Αυτό είναι τεράστιο στοίχημα. Ναι. Εδώ λοιπόν. Και εδώ βλέπουμε τώρα, δεν βλέπουμε κινήσεις, βλέπουμε ενδείξεις στην αντίθετη τελείως κατεύθυνση. Ναι. Βέβαια, φεύγουν όλοι. Θα δούμε. Στο τέλος δικαιώνεται. Βλάση, υπήρχε μια χρόνο προϋπόθεση. Έχουμε για να δικαιωθεί ο Χριστοβασίλης. Φυσικά και υπάρχει. Και μεγάλος χρόνος. Υπάρχει και ο Νοέμβριος που μπορεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Όπως έχεις πει πριν. Βέβαια, υπάρχει όμως και τώρα μια διαφορά. Στο ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε πάντοτε ο κορμός. Τώρα δεν υπάρχει ο κορμός. Ναι. Το ανησυχητικό για μένα δεν είναι όμως αυτό. Δηλαδή, μπορεί να βρει. Να φέρει παίχτες. Δεν μπορεί να μην φέρει παίχτες. Βλάση θα φέρει. Και πρέπει να φέρει πάνω του 10, 11, 12 παίχτες. Πρέπει να φέρει. Και θα τους φέρει. Είμαι σίγουρο ότι θα τους φέρει. Αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι ποιος κάνει το σχεδιασμό. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είμαι σε θέση να σε πληροφορήσω ότι υπήρχαν άνθρωποι που τον βοηθούσαν σε αυτόν τον σχεδιασμό. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποχωρήσει. Δεν υπάρχουν. Ήταν αυτοί που λέγαμε. Ήταν άνθρωποι που ήταν πίσω από τις κουίντες. Αυτοί δεν υπάρχουν. Ο προπονητής δεν ξέρω αν έχει την εμπειρία για να μπορεί να κάνει ένα σχεδιασμό μια ομάδα Super League. Ο προπονητής ήταν βοηθός του Μεταξά για 6-7-8 μήνες και μέχρι χθες ήταν στην Επισκοπή. Δεν μπορούμε τώρα στην Ερμιονίδα. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι αυτός έχει την εμπειρία του σχεδιασμού. Μπορεί να μην έχει, αλλά μπορεί να πετύχει. Μπορεί να πετύχει. Αλλά δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πετύχει. Εγώ αυτό θέλω και το εύχομαι. Και όλα το έχω ευχηθεί. Το ανησυχητικό για μένα είναι το ποιος μπορεί να κάνει το σχεδιασμό και ποιος τον κάνει το σχεδιασμό. Εάν αυτή τη στιγμή ο Χριστοβασίλης έχει βρει πάλι τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, τότε όλα κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούν να πάνε καλά. Εάν ο σχεδιασμός μένει στην οικογένεια και στο προπονητή, από εκεί πέρα ίσως να υπάρχουν προβλήματα. Γιατί μην μέχρι το τώρα. Αυτό, μην το λες αυτό. Και ο Χριστοβασίλης τα καταφέρνει σε ένα σχέδιο. Με άριστους μέχρι τώρα συνεργάτες. Ναι. Εάν μπορεί και ξαναβρει και ξαναφτιάξει ένα team άριστων συνεργατών που μπορούν να τον βοηθούν στον σχεδιασμό, τότε σίγουρα βλάζει. Οι πιθανότητες είναι υπέρ του και το στίχημα με το μέρος του. Θα μιλήσω εγώ με τον Χριστοβασίλη τις επόμενες μέρες. Θα προσπαθήσω να μιλήσω. Θα προσπαθήσω να κάνουμε και μια δημόσια συζήτηση για να μου πει πώς σκέφτεται ο πρόεδρος. Υπάρχει εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τα δείγματα γραφής που έχει δώσει ο Χριστοβασίλης, υπάρχει εμπιστοσύνη στον πρόεδρο από τα παλιότερα χρόνια. Αλλά τώρα έχουμε πρωτόγνωρες συνθήκες. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να μην έχουμε παρά μόνο ελάχιστους παίκτες. Βλάση, ο Χριστοβασίλης είναι μονόδρομος.
Θέλουμε, δεν θέλουμε. Στο Χριστοβασίλη πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Και πρέπει και έχει να δώσει και δείγματα γραφής τώρα μεταξύ μας. Δεν ξεχνάμε. Δεν έχει ξεχνάμε κάνει τώρα ξαφνικά. Ναι, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα, ούτε να τα μηδενίσουμε όλα. Γίνεται, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Απλά εμείς εκφράζουμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας. Γιατί. Και αυτά που ακούγονται στην πόλη. Έτσι, ναι, ναι. Οι ενδείξεις μας δείχνουν ότι πρέπει να προβληματιστούμε. Άλλωστε, δεν μπορεί να μην εκφράζουμε γνώμη, δεν μπορεί να μην εκφράζουμε άποψη και να περιμένουμε με κλειστά τα μάτια, κλειστά τα αυτιά και ό,τι μας κατεβάζει. Άλλωστε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, επειδή είναι ένα άθλημα που το καταλαβαίνουν όλοι πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό και συζητιέται από όλους σε οποιοδήποτε μορφωτικό επίπεδο και να έχουν. Και γι' αυτό και το αγαπάμε. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα εκφράζουμε κάποιους προβληματισμούς, τους οποίους μόνο ο πρόεδρος μπορεί να τους λύσει. Προς το παρόν λέμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί μέχρι τώρα τα δείγματα ήταν θετικά και υπέρ. Από εκεί πέρα περιμένουμε αισιόδοξοι πάντοτε ότι θα πάνε όλα προς το καλύτερο, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε τις ανησυχίες μας. Και αυτές εκφράζουμε. Όσον αφορά τώρα τους παίκτες που φεύγουν. Συνθήκες, έτσι, όσον αφορά το δυναμικό, ναι, το ποδοσφαιρικό δυναμικό. Δεν έχει ψάγει, εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι. Εξαφανίζονται όχι μόνο βασικοί, αλλά και αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Οικονομόπουλος, παραδείγματος χάρη. Ναι. Δηλαδή, ήταν τόσο κακός ο Οικονομόπουλος για μας, αλλά είναι τόσο καλός για τον Βόλο. Μάλιστα. Από την αλλά άλλη, εντάξει, βέβαια, φεύγει. Δεν μπορούμε, το, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς διαφορετικά. Μάλιστα. Η ουσία αλέκο είναι πάντως, Βλάση, ναι, κλείνοντας. Το ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι φεύγουν είναι επαγγελματίες, όπως και ο προπονητής, και καλά κάνουν και φεύγουν. Με αυτό το είπαμε από την αρχή. Καλά κάνουν. Αν εμείς δεν μπορούμε για τους κάποιους λόγους να τους κρατήσουμε, από εκεί και πέρα μην ρίχνουμε ευθύνες σε αυτούς που φεύγουν, μάλιστα, αλλά ας προβληματιστούμε εμείς γιατί δεν μένουν. Ευχαριστώ πολύ, Αλέκο. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Θα προσπαθήσω να μιλήσω και με τον πρόεδρο. Η αισιοδοξία όμως είναι νομίζω διάχυτη. Θα προσπαθήσω να πείσω και τον πρόεδρο να κάνουμε μια συζήτηση δημόσια. Αυτό ήταν το καλύτερο. Μάλιστα. Αν και δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος θα σου πει πολλά πράγματα που θα ξεκαθαρίσει. Ό,τι μπορεί να πει, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ο κόσμος θέλει να ακούσει τον πρόεδρο σε αυτή τη φάση. Τον θέλει. Σε ευχαριστώ, Αλέκο. Σε ευχαριστώ πολύ.